Εάν πριν από μερικά χρόνια κάποιος έλεγε ότι λίγο πριν από την πρωτοχρονιά θα κατέπλεαν μεγάλα κρουαζιερόπλια με τουρίστες στα ελληνικά λιμάνια, θα ακουγόταν αδιανόητο. Φέτος όμως αποτελεί συνηθισμένη εικόνα της καθημερινότητας. Στον Πειραιά έδεσε ακόμα ένα κρουαζιερόπλιο με χιλιάδες ταξιδιώτες που έσπευσαν να αποβιβαστούν για να ξεναγηθούν στα αξιοθέατα της πρωτεύουσας. Ένα κρουαζιερόπλιο στην καρδιά του χειμώνα. Τουρίστες στην πλάκα. This is the place to be at Christmas. Και σέλφι στο Σύνταγμα. It's very fascinating. Εικόνες από καλοκαίρι σε Πειραιά και Αθήνα, ενώ ετοιμάζονται να υποδεχθούν το νέο χρόνο. So you read somewhere in the papers in the UK that it was Athens was the best time to come to Athens was between Christmas and New Year because there were less crowds and the weather was lovely. Just being able to stand somewhere where people 2,000 years ago were standing. I mean, that is just awesome to me. I mean, we grew up in the United States. Nothing is that old. Όλος έλξης ασφαλώς η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η λιακάδα που μπορούν να απολαύσουν μέσα στο Δεκέμβριο. Και βέβαια ένας από τους λόγους που φέρνουν πολλούς τουρίστες στη χώρα μας, ακόμη και Δεκέμβρη, είναι καλές καιρικές συνθήκες. Κάτι το οποίο εκμεταλλεύονται πολλοί προκειμένου να απολαύσουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. It's beautiful. Yeah, it's a lot colder at home. We just had a big snowstorm and it was like -2 degrees Fahrenheit. So this is nice. Και κάπως έτσι η Αθήνα ικανοποιεί και τον πιο απαιτητικό τουρίστα, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και τον χειμώνα. I have been here a few times before, for a short time. I wanted to stay a little bit longer. And this was a nice quiet time of the year to do that. Φέτος είχαμε αρκετά μεγάλο αριθμό τουριστών από το Μάιο έως και τον Νοέμβριο. Η θετική επίδραση από τη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου φαίνεται και στην αγορά. Anything else maybe? And the exotic fruits, yeah. Here it's the summer fruit, here it's exotic fruits. What do you like about the muffins? I think we need some recommendations from you. Feta cheese with honey. Σαγανάκι, τις fried cheese, homemade ντολμάδες and also the Greek salad. Με τους επιχειρηματίες να συγκρίνουν τη φετινή περίοδο με εκείνη του 2019. Πληρώτες μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων ήταν 80%-90%. Έχει περισσότερο κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά. Στο μέσο όρο που ξοδεύουν θεωρώ ότι είναι το ίδιο με του 19. Απλά το κενό το καλύπτει ο περισσότερος κόσμος. Πλησιάζουμε τα επίπεδα του 19, μπορώ να πω, και ίσως και αυτή την περίοδο να είμαστε και λιγάκι πάνω. We start from Santorini. So when we come to here in Athens, too much crowd, too much people, but we love this situation. Και από την Ακρόπολη, πλώρη για Πειραιά. Δεν είναι το μοναδικό, θα ακολουθήσουν και άλλα. Φέτος ειδικά η χειμερινή περίοδο θα έχει προσεγγίσεις. Όχι πολλές, αλλά θα έχει. Συγκριτικά με άλλα χρόνια που σταμάταγε το Νοέμβριο και άρχισε το Μάρτιο. Τα κρουαζιερόπλια που έπιασαν φέτος στο λιμάνι του Πειραιά ξεπέρασαν τα 700, αριθμός που βάζει τα θεμέλια για νέα ρεκόρ.